Με την απώλεια μαλλιού, όπως σας είχαμε πει και το πρωί, θα δούμε σήμερα λίγο το ψυχολογικό κομμάτι όσον αφορά την απώλεια των μαλλιών και αν το άγχος τελικά επηρεάζει. Μαζί μας είναι ο δόκτωρας Αναστάσιος Δεκρής, πλαστικός χειρούργος, επιστημονικός διευθυντής του Advanced Hair Clinics. Δόκτωρ Δεκρή, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Τελικά επηρεάζει το άγχος όσον αφορά την απώλεια μαλλιών? Κοιτάξτε να δείτε, το άγχος δεν είναι απλά ότι επηρεάζει. Είναι ένας επιβαρυντικός παράγων, ο οποίος προστίθεται πάνω στην κληρονομικότητα, η οποία υπάρχει και δημιουργεί την ανδρογενετική αλοπεκία. Με λίγα λόγια είναι στα γονιδιά μας, είναι στο DNA μας. Απλά το άγχος, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η κακή διατροφή μερικές φορές, η μόλυνση του περιβάλλοντος και συνυπάρχουσες παθήσεις ή λήψη φαρμάκων επιδεινώνουν αυτή την κατάσταση. Δηλαδή κάποιος έχει την τάση στο να έχει απώλεια μαλλιών, απλά το άγχος έρχεται και επιδεινώνει την κατάσταση. Σωστά καταλαβαίνουμε μέχρι εδώ? Μας ακούει ο γιατρός? Για να γίνω κατανοητός. Συγγνώμη, κάπου σας χάσαμε. Ξεκινήστε πάλι από την αρχή για τη συγκεκριμένη ερώτηση. Αν το άγχος είναι αυτό που έρχεται επιπρόσθετο, αν και το άτομο έχει έτσι και αλλιώς απώλεια μαλλιών. Λειτουργεί σαν φαύλος κύκλος. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Το ίδιο το άγχος επιδεινώνει την τριχόπτωση και η τριχόπτωση επιδεινώνεται από το άγχος που προκαλεί η ίδια η τριχόπτωση. Ναι, γιατί δεν είναι το πιο ευχάριστο να βλέπει κάποιος να χάνει τα μαλλιά του ακόμη περισσότερο όταν ήδη έχει απώλεια. Σωστά, γιατρέ? Εδώ πρέπει να εστιάσουμε. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν οι ασθενείς όταν υποφέρουν από αυτό? Πρέπει να καταλάβουμε ότι βαθιά στην ψυχολογία του ανθρώπου και των ανδρών και των γυναικών υπάρχει το ψυχολογικό κομμάτι που λέει το εξής, ότι όταν χάνουμε τα μαλλιά μας έχουμε την εικόνα ότι είμαστε μεγάλοι, ηλικιωμένοι, ότι έχουν περάσει τα χρόνια, ότι δεν είμαστε υγιείς. Ενώ αυτό δεν ισχύει, είναι λίγο η εικόνα και πώς αρεσκόμαστε να βλέπουμε τον εαυτό μας, θα έλεγε κανείς, και δεν είναι θέμα ηλικίας το πόσα μαλλιά έχεις. Ωστόσο, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά από αρχαιοτά των χρόνων, οι αρχαίοι πρόγονοί μας θεωρούσαν όμως σοφούς τους ανθρώπους, ναι, οι οποίοι είχαν μεγάλο μέτωπο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία που είναι σοφοί έχουν και λίγα μαλλιά. Ενώ οι νέοι άνθρωποι, οι ήρωες, ήταν όπως σωστά με πλούσια μαλλιά. Ακριβώς. Τι γίνεται τώρα με τους ανθρώπους που βρίσκονται στη διαδικασία και σκέφτονται ότι αφού χάνω τα μαλλιά μου δεν υπάρχει λύση ούτε στην εμφύτευση για να με βοηθήσει? Ισχύει αυτό? Οι περισσότερες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται με εμφύτευση μαλλιών. Mm-hmm. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πολλές περιπτώσεις, μην πω όλες οι περιπτώσεις, χρειάζονται την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Συνοδά με μεταμόσχευση μαλλιών ή χωρίς μεταμόσχευση μαλλιών. Υπάρχουν λοιπόν κατάλληλες φαρμακευτικές ουσίες και σύγχρονες θεραπείες, τουλάχιστον να κρατήσουμε τα υπάρχοντα μαλλιά. Αν μπορούσαμε να πούμε κάποια μέθοδο, με ποιον τρόπο μπορεί, τι να έχει στο νου του ο κόσμος όταν υποφέρει για αυτό, γιατί δυστυχώς, το έχετε πει και εσείς, είναι αρκετοί οι νέοι που αλλάζει όλη η ψυχολογία τους, επηρεάζεται όλη η ζωή τους με το να χάνουν μαλλιά. Με ποιες μεθόδους είναι οι καταλληλότερες, αν θέλετε, ή πιο σύγχρονες για αυτές τις περιπτώσεις? Καταρχάς, να αντιληφθούμε ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Αφορά περίπου το 70% των ενηλίκων ανδρών και το 50% των ενηλίκων γυναικών. Άρα αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Έτσι, από εκεί και πέρα. Υπάρχουν φαρμακευτικές ουσίες με τοπική ή συστηματική εφαρμογή, που είναι κυρίως η μινοξιδίλη και η φιναστερίδη. Mm-hmm. Και υπάρχει και μια σύγχρονη θεραπεία με τους αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες, το λεγόμενο PRP, που βασίζεται στην εφαρμογή του πλάσματος του αίματος του ιδίου του ασθενούς. Σε πόσο καιρό είναι εμφανές το αποτέλεσμα? Γιατί καταλαβαίνετε, όταν μπουν και στη διαδικασία ο ασθενής να προσπαθήσει να σώσει ό,τι σώζεται, ανυπομονεί ακόμη περισσότερο και το άγχος αυξάνεται κατακόρυφα. Αυτό θέλει σοβαρή κουβέντα και με τον γιατρό τον ίδιο, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσει το θέμα του άγχους. Θα σας πω όμως ότι, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, οι θεραπείες τις οποίες ανέφερα, αυτό που θα παράσχουν είναι η σταθεροποίηση της κατάστασης.
Θα ήταν χήμερα, θα ήταν ψέμα να πιστεύουμε ότι μόνο με φαρμακευτική αγωγή θα βγουν πίσω τα μαλλιά που έχουν πέσει. Και αυτό φυσικά δεν μπορεί να το υποσχεθεί κανένα σοβαρό γιατρό. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη μεταμόσχευση μαλλιών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να αναφέρετε ότι είστε ένας ειδικός και λέτε τα πράγματα ξεκάθαρα, ότι με μόνο απλά μια θεραπεία δεν μπορεί ξαφνικά να βλέπουν τα μαλλιά τους να επανέρχονται, αλλά να σωθεί ό,τι υπάρχει εκείνη τη στιγμή για να μπορέσει σε μεταγενέστερο στάδιο η εμφύτευση μαλλιών. Σωστά. Είναι ένα ιατρικό πρόβλημα. Θα πρέπει να το αντιληφθούμε. Όπως τη θεραπεία που παίρνουμε για την υπέρταση, αν έχουμε αυξημένη πίεση, ή όπως παίρνουμε τη θεραπεία όσοι είναι διαβητική για το αυξημένο ζάχαρο. Αλλά δεν θα το επιδεινώσει, θα σταματήσει η επιδείνωση. Και μετά πάμε στη θεραπεία, που είναι η μεταμόσχευση μαλλιών. Γιατρέ, όταν περάσουμε στη θεραπεία και είμαστε στη μεταμόσχευση μαλλιών, ένας άνθρωπος ωστόσο δεν ξεπεράσει το άγχος του, υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει να χάνει μαλλιά? Το άγχος σε αυτή την περίπτωση θα επηρεάσει τα υπάρχοντα μαλλιά πριν τη μεταμόσχευση. Ναι. Τα νέα μαλλιά που προέρχονται από την περιοχή σταθερής τριχοφίας, από πίσω δηλαδή και από τα πλάγια που δεν επηρεάζονται, αυτά θα μεγαλώσουν κανονικά. Αλλά θα έχει απώλεια από τα πρώτα. Αλλά πρέπει να καταλάβετε, ναι, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχουν κάποια μαλλιά στην περιοχή. Δεν είναι κάποιος τελείως φαλακρός. Μάλιστα. Πρέπει να είστε προσεκτικοί. Πρέπει να διαχειριζόμαστε το άγχος μας. Επηρεάζει πάρα πολύ την υγεία μας και τα μαλλιά μας, όπως μας εξηγείτε. Είναι μεγάλο το ποσοστό και δεν ξέρουμε κιόλας αν αυτό είναι, αν το συσχετίζαμε λίγο με την κληρονομικότητα, γιατρέ. Άγχος και κληρονομικότητα, αν πάνε μαζί. Όσον αφορά την απώλεια μαλλιών. Η κληρονομικότητα είναι ο νούμερο ένα παράγοντας. Είναι το πρώτο και κύριο. Από εκεί πάνω όμως έρχονται και δράζονται κάποιες παθήσεις, κάποιες φαρμακευτικές αγωγές και σίγουρα το άγχος. Εγώ αυτό που θα συμβούλευα είναι σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μια επαφή με τον ειδικό γιατρό για να δούμε ποια είναι η αιτία. Να βάλουμε δηλαδή μια σωστή διάγνωση. Mm-hmm. Και πάνω σε αυτό να πατήσουμε και να εφαρμόσουμε την κατάλληλη αγωγή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιλέγουμε και σωστά τους ειδικούς, γιατρέ, και σε ποια ομάδα θα εμπιστευτούμε την υγεία μας. Γιατί πρόκειται και για υγεία, δεν είναι μόνο καλοπιστικό το θέμα και εμφάνισης. Είναι η ψυχολογική μας υγεία, είναι η αυτοπεποίθησή μας. Είναι το πώς βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας, άρα και πώς αφήνουμε τους άλλους να δουν εμάς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και σωστή διάγνωση και η σωστή θεραπεία. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και ελπίζουμε ότι τα ποσοστό του 70% θα πέσει λίγο πιο κάτω και να είναι καλύτερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι όσον αφορά το άγχος και το στρες. Αλλά και συνάμα την πτώση των μαλλιών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.